Γεια σας, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και σήμερα θα κάνω ένα μικρό βίντεο, σύντομο μεν, για το πώς να διαλέγουμε το σωστό μηχανικό πληκτρολόγιο που μας ταιριάζει. Τώρα τελευταία, το τελευταίο χρόνο στην αγορά, στην ελληνική αγορά κυρίως, στο εξωτερικό είναι πιο παλιά, αλλά στην ελληνική αγορά βγαίνουν πάρα πολλά μηχανικά πληκτρολόγια, όχι τόσο όσο στο εξωτερικό, αλλά πολλοί χρήστες στρέφονται σιγά σιγά στα μηχανικά πληκτρολόγια. Γιατί να αγοράσω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, τι θα μου προσφέρει παραπάνω από ένα απλό πληκτρολόγιο το οποίο κάνει 10-20 ευρώ. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, να πούμε τι είναι το μηχανικό πληκτρολόγιο. Το μηχανικό πληκτρολόγιο είναι, όπως όλα τα πληκτρολόγια έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας, αποτελείται από μια τεράστια μηχανική πλακέτα, ηλεκτρονική πλακέτα μάλλον, στην οποία υπάρχουν κλασικά τα κουμπιά από πάνω. Μόνο που πάνω από κάθε, κάτω από κάθε κουμπί μάλλον, υπάρχει ξεχωριστός διακόπτης. Δηλαδή, όπως θα δούμε εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχουν. Αυτό είναι το τι υπάρχει κάτω από κάθε κουμπί. Δηλαδή κάθε κουμπί λειτουργεί ξεχωριστά, δίνει ξεχωριστά εντολή. Ενώ να σας δείξω πως είναι ένα πληκτρολόγιο με μεμβράνες, όπως τα συμβατικά. Αλλά τελικά ξεκόλλησε. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να σας δείξω. Κάπως έτσι είναι το τι γίνεται κάτω από ένα πληκτρολόγιο με μεμβράνες. Υπάρχει μια λεπτή λουρίδα, συνήθως όλο αυτό είναι πλαστικό, με τους αγωγούς και υπάρχει από πάνω της, να δούμε αν θα βγάλει κάποιες εικόνες, μια πλαστική μεμβράνη αυτού του τύπου εδώ πέρα. Να μεγαλώσουμε να δούμε, όπου πάνω από κάθε κουμπί, πάνω από κάθε τρύπα ή κάθε πλαστικό μπαίνει ένα κουμπί όπως βλέπουμε εδώ. Στα μηχανικά πληκτρολόγια ισχύει το αντίθετο. Κάθε από κάθε κουμπί υπάρχει ξεχωριστός διακόπτης με ελαττήριο. Λοιπόν, υπάρχουν 4 ειδών διακόπτες. Καταρχήν, να συνεχίσω γιατί να πάρω μηχανικό πληκτρολόγιο και θα σας πω και για τους διακόπτες ξεχωριστά. Θα το πάρω γιατί κάθε μηχανικό πληκτρολόγιο μας δίνει ότι κάθε κουμπί που έχει επάνω του μπορεί να πατηθεί μέχρι 50 εκατομμύρια φορές χωρίς να πάθει πρόβλημα. Κάτι που μας δίνει μέγιστη αντοχή για το πληκτρολόγιο μας. Μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια ένα πληκτρολόγιο μηχανικό χωρίς να πάθει την παραμικρή φθορά και χωρίς να χαλάσει. Έτσι, έχουμε βέβαια ένα ακριβούτσικα. Θα μου πεις, στα τόσα χρόνια θα μπορώ με τα ίδια λεφτά να πάρω 10 πληκτρολόγια. Ναι, αλλά είναι θέμα πώς θα κάτσεις το χέρι στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσεις, αν γυρίσεις σε μηχανικό πληκτρολόγιο, πιστέψτε με, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν πρόκειται κανένας να γυρίσει πίσω σε κανονικό συμβατικό πληκτρολόγιο. Έτσι ήμουνα και εγώ, μέχρι που έπιασα το πρώτο μου μηχανικό πληκτρολόγιο, ένα FX Fire νομίζω, της Cooler Master, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δικό μου, CM Storm Cooler Master, και έχει κόκκινους διακόπτες. Από τότε που έκατσα, ποτέ δεν μπόρεσα να συνηθίσω ένα συμβατικό πληκτρολόγιο. Ας πούμε, πηγαίναμε σε ίντερνετ καφέ με παιδιά να παίξουμε χόνι, λόλι ή οτιδήποτε και πάντα νευρίαζα γιατί τα πληκτρολόγια ήταν πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ σκληρά σε απόκριση. Δηλαδή, τα χέρια σου συνηθίζουν, είναι σαν να μην πατάς κουμπιά. Είναι πανάλαφρα τα πλήκτρα εξαιτίας του ελαττηρίου που υπάρχει από κάτω και είναι τρομερή η αίσθηση του να γράφει σε μηχανικό πληκτρολόγιο. Συν ότι είναι και αυτός ο ήχος, γιατί μηχανικά πληκτρολόγια έχουν ένα ιδιαίτερο ήχο. Θα σας βάλω μερικά δείγματα να ακούσετε πώς είναι το κάθε διακόπτης ξεχωριστά, πώς κάνει και θα καταλάβετε. Μερικοί όπως εμείς που έχουμε θέμα με τον ήχο, που μας αρέσουν οι ωραίοι ήχοι, το πληκτρολόγιο, εγώ προσωπικά θέλω να κάνει θόρυβο και να κάνει όσο πιο πολύ φασαρία μπορεί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, είναι η ποιότητα κατασκευής καθαρά και η αίσθηση που σου αφήνει. Τίποτα άλλο. Ας μην γελιόμαστε. Και τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις και με ένα απλό πληκτρολόγιο, αν είναι καλό, και μπορεί να σου βγάλει αρκετά χρόνια ανάλογα με τη χρήση που κάνεις. Αλλά αν παίζεις πολλά παιχνίδια, και συνήθως MOBA ή Counter-Strike ή LOL ή HON ή οτιδήποτε, τα πλήκτρα καταπονούνται και τα μηχανικά πληκτρολόγια αντέχουν σε αυτό λίγο παραπάνω. Γιατί τα συμβατικά, οι μεμβράνες φθύρονται πάρα πολύ εύκολα και κατά συνέπεια μέσα στο δίμηνο με τρίμηνο χρειαζόμουν προσωπικά πληκτρολόγιο καινούριο. Λοιπόν, υπάρχουν 4 είδων βασικοί διακόπτες, γιατί υπάρχουν πολλά είδη πληκτρολογίων, πολλά είδη θα δούμε, και σε κάποια φάση όλοι διαλέγουν στην τύχη και στο τέλος μπορεί να μην τους αρέσει ή κολλάνε μένα και δεν ξέρουν τις διαφορές. Υπάρχουν 4 τύποι διαφορετικοί μηχανικών πληκτρολογίων ανάλογα με το χρώμα του διακόπτη. Έχουμε με μαύρο διακόπτη, με μπλε διακόπτη, με καφέ διακόπτη και με κόκκινο διακόπτη. Καταρχήν,
Ας ξεκινήσουμε από τα πληκτρολόγια με μαύρο διακόπτη. Με μαύρο διακόπτη και με κόκκινο διακόπτη είναι τα πληκτρολόγια τα οποία είναι καθαρά φτιαγμένα για gaming, για να παίζεις. Γιατί τα πλήκτρα είναι μίας διαδρομής προς τα κάτω, δηλαδή πατάς και ξανασηκώνεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται να πατήσεις, να το τερματίσεις το κουμπί για να δοθεί εντολή. Μέσα στα πρώτα χιλιοστά που θα το πατήσεις το πλήκτρο χωρίς να το τερματίσεις, έχει δοθεί η εντολή σε χρόνο απειροελάχιστο και επιστρέφει πάρα πολύ γρήγορα στην αρχή του θέση. Τα μαύρα είναι λίγο πιο σκληρά πλήκτρα από ότι τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι εντελώς μαλακά, είναι πάρα πολύ ωραία στην αίσθηση, ενώ τα μαύρα είναι λίγο πιο σκληρά και μπορεί να κουράσουν λίγο το χρήστη. Είναι ιδανικά για gaming, γιατί τα πλήκτρα πατιώνται πάρα πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να τερματίζουν και επιστρέφουν στη θέση τους χωρίς διάμεση διαδρομή. Το λέω αυτό γιατί τα μπλε πλήκτρα, μπλε διακόπτες, είναι σχεδιασμένοι ώστε να κάνουν δύο διαδρομές. Δηλαδή φτάνουν μέχρι τη μέση, ακούγεται ένα αντιστοιχό κλικ και τερματίζουν και ακούγεται ένα δεύτερο κλικ. Κατά συνέπεια ακούγονται δύο κλικ, ενώ στα πρώτα, στα μαύρα και στα κόκκινα, ένα μόνο κλικ. Αυτό είναι σχεδιασμένο για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το γράψιμο στον υπολογιστή, που γράφουν κείμενα, που ασχολούνται με τη δακτυλογράφηση στον υπολογιστή, γιατί δεν κουράζει τα χέρια, τα δάχτυλα καθώς γράφεις. Χρησιμοποιείς τη μισή δύναμη από ό,τι χρησιμοποιείς με τα συμβατικά πληκτρολόγια για να πατήσεις τα πλήκτρα. Κατά συνέπεια μπορείς να γράφεις πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ξεκούραστα και πάρα πολλές ώρες χωρίς να κουράζονται τα δάχτυλά σου. Είναι ειδικά για δαχτυλογράφηση. Κάνουν μια βέβαια για παιχνίδια. Στην Ελλάδα τα πληκτρολόγια με μπλε διακόπτες παρουσιάστηκαν ως gaming πληκτρολόγια. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Black Widow της Razer, το οποίο είναι ένα πληκτρολόγιο με μπλε διακόπτες. Πολλοί από εσάς, αν έχετε πάει σε κάποια από τα μεγάλα καταστήματα που τα είχαν και τα έχουν ακόμα, θα τα έχετε πατήσει, γιατί είχε ένα κουτάκι που μπορούσε να πατήσει και να ακούσει το διακόπτη. Ξέρετε γιατί μιλάω. Παρουσιάστηκαν για gaming πληκτρολόγια. Κανονικά είναι πληκτρολόγια δακτυλογράφησης. Μπορείς να παίξεις παιχνίδια, πολύ πιο ευχάριστα βέβαια από ότι με τα συμβατικά πληκτρολόγια μεμβρανών, αλλά αν παίζεις πολλές ώρες, ας πούμε ένα Skyrim ή πολλές ώρες Dota ή πολλές ώρες LOL ή πολλές ώρες Heroes of New Earth, θα κουραστούν τα δάχτυλά σου. Σε κάτι που δεν παθαίνεις με τα κόκκινα και με τα μαύρα πληκτρολόγια, μπορείς να παίζεις πολύ περισσότερα. Και μετά στο τέλος έχουμε τα καφέ πληκτρολόγια με τους καφέ τύπου διακόπτες, που έχουμε ένα μέσο όρο, ένα συνδυασμό όλων των παραπάνω. Είναι δύο διαδρομών όπως και τα μπλε, αλλά δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο, είναι λίγο πιο κούφιος ο ήχος τους και είναι ένας μέσος όρος για όσους τα θέλουν όλα και κάτι που να είναι ανάμεσα σε όλα. Δηλαδή είναι και για να γράφεις και για παιχνίδια, είναι λίγο απ' όλα. Καθαρά για παιχνίδια είπαμε είναι τα κόκκινα και τα μαύρα. Τα μαύρα είναι πιο σκληρά πλήκτρα. Έχουν πιο σκληρά πλήκτρα από ότι τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι πιο ξεκούραστα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ με κόκκινους διακόπτες. Για μπλε διακόπτες διαλέγουμε όταν θέλουμε να γράψουμε ή να δακτυλογραφούμε πάρα πολλά κείμενα ή εργασίες ή οτιδήποτε. Και καφέ διακόπτες όταν θέλουμε όλα τα παραπάνω χωρίς συμβιβασμούς. Ένας μέσος όρος όλων των παραπάνω. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο. Ελπίζω να το δείξει, επειδή χρησιμοποιώ Windows 8 και λίγο με τις εικόνες έχω ένα θέμα. Κάπως έτσι είναι όταν βγάζω τα πλήκτρα από το πληκτρολόγιο μου για να τα αντικαταστήσω. Ωραία, εδώ βλέπουμε με τους καφέ διακόπτες. Εδώ πέρα έχουμε το πώς είναι το πλήκτρο μέσα. Βλέπουμε ότι κάθε πλήκτρο έχει ένα λατήριο από κάτω. Πολλά από αυτά μπορούν να φτάσουν μέχρι και 20 ετία σε αντοχή. Ας πούμε, υπάρχουν πληκτρολόγια, τα πρώτα ήταν κάποια μοντέλα της IBM που είχε βγάλει το 1992. Και μέχρι σήμερα, μετά από 21 χρόνια, βέβαια είναι πανάκριβο για να αγοράσεις τα αυθεντικά, υπάρχει μια εταιρεία που αγόρασε τα δικαιώματα και τα ξαναβγάζει, αλλά για να πάρεις εκείνα τα αυθεντικά πληκτρολόγια που κρατάνε 21 χρόνια και δουλεύουν ακόμα, θα δώσεις πολλά λεφτά. Και έχουν από κάτω ελαττήριο. Εδώ βλέπουμε το μηχανισμό που κάνει το κλικ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς είναι το κάθε πλήκτρο μέσα στην πλακέτα, πώς ακουμπάει. Και υπάρχουν. Συνήθως τα αγοράζεις μετά και τα βάζεις εσύ κάτω από κάθε πλήκτρο. Μικρές φλάτζες όπως αυτές εδώ, λαστιχένιες, που ελαχιστοποιούν το θόρυβο. Γιατί τα πληκτρολόγια είναι, τα συγκεκριμένα κάνουν άπειρο θόρυβο. Κυρίως τα μπλε που είναι τα πιο φασαριώζικα από όλα, μετά είναι τα καφέ, τα μαύρα και στο τέλος είναι τα κόκκινα που είναι τα λιγότερο φασαριώζικα, θα το έλεγα έτσι, πληκτρολόγια. Αλλά όσοι θέλουν να έχουν λιγότερο θόρυβο στο πληκτρολόγιο τους, μπορούν να πάρουν από αυτές τις μικρές φλατζίτσες και να βάλουν κάτω από κάθε πλήκτρο. Μπαίνει εδώ πέρα και απλά ελαχιστοποιεί το θόρυβο που δημιουργείται. Εδώ είναι ο διακόπτης. Δεν το δείχνει εδώ. Ελπίζω να το ανοίξει μέσα από το Windows 8 να δούμε πώς κουνείται ο διακόπτης.
Θα ελπίσω να το ανοίξει, να το δείτε εσείς, γιατί εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή πώς δουλεύει ο διακόπτης, που κατεβαίνει, ακούγεται ο διπλός θόρυβος, το διπλό κλικ. Λοιπόν, και να ξαναγυρίσω λίγο. Και θα σας βάλω ένα δείγμα για να ακούσετε, να καταλάβετε τι θόρυβο κάνει το κάθε πληκτρολόγιο. Να καταλάβετε γιατί μιλάω. Όσοι έχετε ήδη μηχανικό πληκτρολόγιο, το ξέρετε πολύ καλά. Όσοι θέλετε να πάρετε, καλό θα ήταν να το ακούσετε αυτό, γιατί προσωπικά εγώ είχα ένα θέμα. Ήθελα να ξέρω ακριβώς τι κάνει το κάθε πληκτρολόγιο, τι θόρυβο κάνει. Ας ακούσουμε λοιπόν τους διακόπτες με τη σειρά. Τα μαύρα πληκτρολόγια για αρχή. Είδατε ότι ο ήχος ακούγεται κούφιος και βαρύς. Πάμε τώρα στα μπλε πληκτρολόγια, τους μπλε διακόπτες, για να δούμε μπλε πληκτρολόγια. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Απλά τα πληκτρολόγια με μπλε διακόπτες από κάτω. Τα πληκτρολόγια είναι η μαύρη ή η γκρι, ανάλογα με το χρώμα που διαλέγετε. Να ακούσετε τη διαφορά στον ήχο, το διπλό κλικ που σας έλεγα να πάτημα. Είδατε ότι κάνω λίγο παραπάνω θόρυβο. Πάμε να ακούσουμε με καφέ διακόπτες, που είναι ένα συνδυασμός όλων των υπόλοιπων. Θα δείτε ότι μοιάζουν με τα μπλε, αλλά είναι λίγο πιο διαφορετικός ο ήχος τους. Και πάμε να δούμε και με τους κόκκινους διακόπτες να καταλάβετε τη διαφορά. Μοιάζουν με τα μαύρα, αλλά είναι λίγο πιο ξεκούραστο και πιο καθαρός ο ήχος. Αυτές ήταν οι βασικές διαφορές στον ήχο για το κάθε πληκτρολόγιο. Οπότε πάμε ξανά. Αν είστε gamers, δηλαδή παίζετε παιχνίδια φανατικά, σας συνιστώ να πάτε μεταξύ μαύρου και μπλε διακόπτη. Είναι πολύ συμφέροντα και θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα. Δηλαδή στα παιχνίδια σας θα δείτε τρομερή διαφορά μερικές φορές. Λοιπόν, τα μαύρα είναι λίγο πιο σκληρό το πάτημά τους, κουράζουν λίγο παραπάνω, αλλά εξαρτάται πόσο δυνατά πατάτε τα πλήκτρα ή όχι. Και μετά πάμε σε κόκκινο που είναι πιο μαλακό το πάτημά τους. Οι περισσότεροι που παίζουν παιχνίδια προτιμούν κόκκινο, βέβαια, για να μην γελιόμαστε.
Μετά έχουμε με τους μπλε διακόπτες, αν θέλετε να γράφετε ή στα chat με τις ώρες ή να γράφετε εργασίες ή τα κείμενα ή οτιδήποτε. Και καφέ, όταν θέλετε να συνδυάσετε όλα τα... Οι πιο πολλοί παίρνουν με καφέ διακόπτες γιατί είναι ένα συνδυασμό όλων των άλλων, μπορείς και να παίξεις και να γράψεις. Οι gamers καθαρά μένουν σε κόκκινα και μαύρα και όσοι θέλουν να παίξουν, θέλουν να γράψουν, με συγχωρείτε, παίρνουν τα μπλε πληκτρολόγια. Πολλοί αγοράζουν βάσει του ήχου που ακούσατε, δηλαδή θέλουν το πληκτρολόγιο τους να κάνει συγκεκριμένο ήχο και κακά τα ψέματα όσοι έχουν πληκτρολόγιο μηχανικό φτιάχνονται με αυτόν τον ήχο του πληκτρολογίου τους, πιστέψτε με, ρωτήστε όποιον θέλετε, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σας πει έχω μηχανικό πληκτρολόγιο και δεν γουστάρω να ακούω τον ήχο από τα πλήκτρα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι οι τιμές στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, είναι γύρω στα 80 με και πάνω από 100 ευρώ για να πάρεις ένα μηχανικό πληκτρολόγιο. Το πιο φθηνό πάνω κάτω το βρείτε γύρω στα 80-85 ευρώ. Και η πλειοψηφία των πληκτρολογίων στην Ελλάδα είναι με μπλε διακόπτες, ξεκινώντας από τα γνωστά της Razer Naga. Τώρα έβγαλε η Steel Series καινούργια μοντέλα. Έχουμε τα CM Storm από την Cooler Master και αρκετά άλλα που έρχονται σιγά σιγά στην ελληνική αγορά. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές, πολύ πιο φθηνές. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε πληκτρολόγια με 50 ή με 60 ευρώ, που σαφώς είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές με κάποια από τα συμβατικά με μεμβράνες πληκτρολόγια. Οπότε συμφέρει πολύ περισσότερο ένα μηχανικό πληκτρολόγιο. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακόμα ακριβά. Το δικό μου, το CM Storm, το είχα πάρει 97 ευρώ από ένα ελληνικό κατάστημα εδώ, συνβάλλε τα μεταφορικά, μας βγήκε πάνω από 100 ευρώ. Οπότε καλό θα ήταν αν μπορείτε να πάτε σε κάποιο κατάστημα που έχει δυνατότητα να πατήσετε τα πλήκτρα, να δείτε τι σας βολεύει, τι ταιριάζει τα δάχτυλά σας ή στα αυτή σας ή οτιδήποτε. Καλό θα ήταν να πάτε να δοκιμάσετε. Αλλά άμα πάτε με καθαρά τα κριτήρια του τι σας αρέσει ή τι χρειάζεστε, σας είπα, οι gamers πάμε κόκκινα και μαύρα, αυτοί που γράφουν περισσότερο στο πληκτρολόγιο τους παρά παίζουν μπλε και όσοι τα θέλουν όλα, καφέ. Αυτό είναι ήταν μια μικρή παρουσίαση, μικρή μεγάλη, πρέπει να κράτησε 17 λεπτά πάνω κάτω, αλλά είναι μια βασική παρουσίαση για το πώς να διαλέξετε πληκτρολόγιο, γιατί βλέπω ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει και παίρνει πληκτρολόγια μηχανικά χωρίς να ξέρει τι ακριβώς ψάχνει. Κάπως ήμουνα και εγώ στην αρχή έτσι, αλλά μετά το ψάξα λίγο παραπάνω πριν καταλήξω στο τι θέλω και πώς το θέλω. Ελπίζω σε κάποιους να φάνηκε χρήσιμο. Δεν είχα πολλές παρουσιάσεις, πολλά PowerPoint και stories, δεν είχα βασικά τίποτα που προπέτει να σας δείξω ή βίντεο. Αλλά ήταν μια παρουσίαση καθαρά για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τα πληκτρολόγια. Ήμουν ο Κώστας, ήταν το Check Tech Now και ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η μικρή παρουσίαση. Καλησπέρα σας.